Λίγες ώρες μόλις μετά το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής για την τραγωδία των Ντεμπών στην Ελλάδα του 2024, οι μηχανοδηγοί σταματούν μόνοι τους τα τρένα στις αφύλακτες διαβάσεις για να περάσουν τα φορτηγά και να μην έχουμε κάποια σύγκρουση. Το εξοργιστικό βίντεο που αναδεικνύει την κατάδια του σιδηροδρομικού δικτύου δείχνει μάλιστα και έναν άντρα με κίτρινο γυλαίκο να κατεβαίνει από το τρένο, να υψώνει μια πινακίδα που γράφει stop προς τα αυτοκίνητα για να σταματήσουν και να συνεχίζει ο σειρμός την πορεία του. Από τα δεξιά. Ο μηχανοδηγός που εκτελεί το δρομολόγιο Θεσσαλονίκης Σέρες προσεγγίζει αφύλακτη διάβαση στο ύψος της Δοϊράνης, από την οποία παίρνουν φορτηγά. Αρχικά επιβραδύνει και εν συνεχεία κινητοποιεί το τρένο. Την ώρα που η πόρτα από τον μπροστινό βαγόνιο ανοίγει, ένα ακόμη φορτηγό περνάει. Ένας άνδρας με κίτρινο γυλαίκο κατεβαίνει από το τρένο και πηγαίνει προς την αφύλακτη διάβαση. Υψώνει προς τους οδηγούς των οχημάτων μία πινακίδα που αναγράφει stop και κάνει νόημα στον μηχανοδηγό ότι μπορεί να συνεχίσει την πορεία του. Δεν λειτουργούν οι μπάρες, δεν υπάρχει φωτοσήμανση και οι κανόνες ασφαλείας εφαρμόζονται χειροκίνητα. Αυτό που κατεβαίνει είναι προσωπικό το οποίο επιβάλλεται στην αμαξοστοιχεία για να εξασφαλίσει τη διάβαση. Κανονικά η διάβαση θα έπρεπε να φυλάσσεται με προσωπικό του ΟΣΕ, θα έπρεπε φύλακας να βρίσκεται εκεί ούτως ή άλλως, ή θα έπρεπε η διάβαση να λειτουργεί. Σύμφωνα με τους εργαζομένους του ΟΣΕ, ωστόσο, ούτε αυτή η πρακτική που παραπέμπει σε τριτοκοσμικές συνθήκες είναι κανονιστικά σωστή. Αυτό που έπρεπε να κάνει είναι να μειώσει την ταχύτητά του στα 5 με 6 χιλιόμετρα και να κορνάρει παρατεταμένα, ώστε τα διερχόμενα αυτοκίνητα να συνειδητοποιήσουν οι οδηγοί ότι υπάρχει διέλευση τρένου και να κινητοποιηθούν. Και αυτή δεν είναι η μοναδική αφύλακτη διάβαση στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς και στην τοποθεσία Ακρίτα το τρένο ακινητοποιείται για να ελέγξει αν περνούν οχήματα. Αλλά και στη Θεσσαλία, στον τόπο της τραγωδίας με τα 57 θύματα, οι μηχανοδηγοί παραδέχονται ότι περνούν με κόκκινο σηματοδότη στη διαδρομή από τη Λάρισα προς τον Ευαγγελισμό. Από τη Λάρισα προς τη Θεσσαλονίκη, λαμβάνουμε αριθμό τηλεγραφήματος με εντολή από την τηλεδιοίκηση της Λάρισας για να υπερβούμε όλα τα ερυθρά φωτοσύμματα. Η λειτουργία των φωτοσημάτων ξεκινά από τον Ευαγγελισμό και μετά. Την ίδια ώρα, χωρίς τηλεδιοίκηση και φωτοσήμανση, παραμένει και το δρομολόγιο Αθήνα-Κιάτο, καθώς δεν έχει γίνει ακόμη η δημοπράτηση του έργου. Ο εκτιμόμενος χρόνος ολοκλήρωσης του έργου όταν εγκριθεί είναι ο Απρίλιος του 2028. Έως τότε, η ασφάλεια των επιβατών επαφίεται στη συνεργασία σταθμαρχών και μηχανοδηγών, την επανεκπαίδευση και ενίσχυση των οποίων αποφάσισε το Υπουργείο Μεταφορών.